Καλησπέρα, είμαι Αγγελός στο βίντεο. Πάμε σπέτσες με αυτό. Με αυτό το ταχύπλο της Ελένη Seaways. Λοιπόν, παιδιά, έγινε μια μεγάλη τρολιά σήμερα. Γιατί έχασα το πρώτο πλοίο. Κανονικά ήταν να φύγω με το Flying Gat 3. Αλλά το τρένο άρχισε κλασικά και πήρα πάνω αυτό. Μια, δύο ώρες μετά. Ο Τόμις έφυγε το πρώτο, το Flying Gat 3. 10 η ώρα έφυγε αυτό. Το Flying Gat 4. Η εταιρεία, άλλο πλοίο. Εντάξει, γίνεται και αυτό. Έγινε τρολιά, τι να κάνουμε. Δεν είναι τα πάντα τέλεια, τα πάντα perfect. Δεν είναι ένα perfect ταξίδι. Αλλά δεν ξέρω, βρέθηκε η λίστα, παιδί μου. Δεν θα γυρίσω από άλλο σπίτι. Πήρα, ήρθε εδώ ο πατέρα μου, κλείσαμε το στήριο μαζί. Έγινε ψάκι, γιατί φύγω εγώ τώρα μόνο μου, τις πέτσες. Ξέρετε τι γίνεται, δεν το χάνω το ταξίδι για καμία τολιά. Για καμία αναποδιά. Δεν λες πάλι καλά, πήγα έναν άνθρωπο κοντά μου για να αγιώσω όταν ήταν ο πατέρας μου Μύκονο, θα έλεγα και τι θα φτάνα. Θα έπρεπε να γυρίσω πάλι σπίτι, να πάρω άλλα λεφτά, να κλείσω άλλο εισιτήριο και από εκεί μετά να έρθω πάλι εδώ για να φύγω. Και πήγα να βραστούμε να πένει Ιάβη με θάβη, ξέρω εγώ. Ενώ τώρα ήμουν εδώ, με το εισιτήριό μου, να το αυτό εδώ και ας φύγουμε για σπέτσες. Πρώτη φορά μπαίνουμε στο Flying Gat 4. Έχω μπει επίσης, σας το λέω σαν ένα στατιστικό. Έχω μπει και σε αυτό, εκεί στην ευθεία βλέπετε. Το Speed Cat 1. Έχω μπει δύο φορές στο Speed Cat 1. Έχω μπει μια φορά στο Speed 4, έχω μπει και στο World Champion Jet, έχω μπει και στο Champion Jet 2, Champion Jet 1, Terra Jet, World Champion, Nuts Jet. Aero High Speed, φυσικά δεν τα συχνάμε. Έχω μπει σε πολλά ταχύπλα πλοία μέχρι τώρα και έχω μια εμπειρία. Και είπα, μια και έχω την ευκαιρία και τον τρόπο, να κάνω αυτό το βίντεο τώρα εδώ, με το πλοίο μέσα, με το ταξίδι, όπως συνηθίζω, όπως είναι συνήθως, και μπορεί τώρα στις πέτσες να κάνουμε και μπάνιο. Με το μπάνιο στο 9. Λέμε κάτι στη σειρά, Let's Break Records, δεν με την κάνω κάθε χρόνο, να ξεκινήσω από τον Ιούνιο. Τι λέτε εσείς? Θα δείξω στην πορεία. Αν υπάρχει καμία καλή παραλία που να είμαι μόνος μου, πολύ θα ήθελα να κάνω και μια βουτήση γιατί έχω πάρει και μαγιό μαζί μου. Είδε φίλε, είσαι προετοιμασμένος. Δεν ήρθα διάβασος, ήρθα διαβασμένος. Λοιπόν, είσαι το Flying Gat 4 και είσαι το Aero 3. Μένει μέσα στο λιμάνι. Αυτά τα τεχνικά και το Speed Cat είναι νορβηγικής κατασκευής, όχι ελληνικής, ούτε αυστραλικής. Είναι κάτι Austral που κάνει και βίντεο σχετικό. Λοιπόν, αν είναι το Speed Cat 1 που στόχησα προηγουμένως, είναι αυτό εδώ. Και πάει η Πειραιά από ορίζοντας πέτσες. Και είναι μια καινούργια εταιρεία, την Alpha Lines. Ιδρύθηκε το 19. Έχει μόνο ένα πλοίο η Alpha Lines, αυτό. Εντάξει μωρέ, ναι, μην κάνω παιδιά ήτανε. Απειλήσαμε όμως. Δεν θα φύγω άπαραγος, τελείως, χωρίς ταξίδι. Όταν είσαι πιστός στους γονείς σου και πιέζεις λίγο, πολύ λίγο. Τότε τα καταφέρνεις να make your way through. Αλλά είσαι τρόπο να το κάνεις ο κόσμος να χαλάσεις, ας πούμε. Πες το και έτσι, παιδί μου. Για να πάρω εδώ ένα πλάνο στο λιμάνι. Το λένε τώρα για να φορτώσει ξανά. Αυτό, όπως και το SpeedCat, όπως και τα αέρο, δεν παίρνουν αυτοκίνητα. Παίρνουν μόνο επιβάτες. Ασυνείδησα για τέτοια ταχύπλοα. Ας πούμε το Terra Jet, το World Champion και τα αυτά παίρνουν και αυτοκίνητα. Τα χείλα παίρνουν γύρω στα 200 με 300 αυτοκίνητα περίπου. Όχι παραπάνω. Και βέβαια αυτό διακανονίζεται και στο εισιτήριο. Δηλαδή το εισιτήριο για το μεγάλο ταχύπλο είναι γύρω στα 60 ευρώ για Μύκονο. Και για Σαντορίνη πρέπει να είναι γύρω στα 80 ευρώ. Με αυτοκίνητα, πάνω σε 50. Αλλά είναι πολλές ώρες. Είναι και πολλές. Είναι λιγότερες ώρες ταξίδι. Συστημένα σημαντικό. Αλλά είναι πολύ πιο το κόστος λειτουργίας.
Λοιπόν, όπως βλέπετε και από το λιμάνι, εδώ, έχει και κλαζιρόπλια το ο Πειραιάς αυτή τη στιγμή. Είναι ένα της MSC, είναι ένα της Yaburn, είναι ένα της Disney, είναι ένα της Carnival. Royal Caribbean. MSC είναι το πρώτο, βλέπετε. Είμαστε τώρα λίγα λεπτά πριν την επιβίβασή μου στο Flanger 4, Hellenic Seaways. Κλασικά τα κύκλο αυτά. Για να πάρω ένα πλάνο να... Πάλι είμαι μόνος, θα φύγω αδικημένος. Τι, το χάσα. Σε έκανα νεκάρι. Εδώ δεν γίνεται, θέλω να φύγει. Να φύγει την ώρα σου, δεν πρέπει να χάσεις ούτε λεπτό. Τι λεπτό, ούτε λεπτό δεν πρέπει να χάσεις. Να πάρει το ταξίδι. Αχ, και λίγο αέρα δεν έχει, μην τέλειωσε φόβερα σήμερα. Αλλά αυτό δεν είναι τελείως νυφάλιο, διότι οι πυρκαγιές υπερκίνησαν των πυρκαγιών. Λοιπόν, πάνε με αυτό, ήρθε η ώρα. Ωραία, έρασε. Να το. Να πάρω εδώ ένα πλάνο. Και πίσω μας, εκεί είναι το speedcut. Και εδώ είναι και το αέρο μέσα και το Olympic Champion Jet. Είναι στην ευθεία. Να το, το παλά. Ο Θεός δεν είναι εδώ. Τα πόλων και πως είναι Ελλάς θα φύγουν σε λίγο για γκίστρι και φόρο. Λοιπόν, πάμε να επιβάσουμε. Να κάνουμε εδώ το check-in που λέμε. Και να μπούμε μέσα στο πλοίο. Πολύ αέρα. Πολύ αέρα. Μην γίνει και έθελη τολιά. Back to yes. Λοιπόν, πάνω με βαστό και τα λέμε σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Hellenic Seaways, ο κλέρος Πέτρης Ευστράτιας, η αξιωματική και το πλήρωμά σας καλωσορίζει στο Flight 14. Προορισμοί μας είναι ο πόρος Ήδρα Ερμιώνη Σπέτσες Πόρτο Χέλι. Σας υπενθυμίζω ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή των επιβατών σε ανοιχτούς χώρους του πλοίου. Επίσης, σας πληροφορούμε ότι το λάθος δεν επιτρέπεται σε κανένα χώρο του πλοίου. Παρακαλούμε να ακούτε πάντοτε με προσοχή τις διάφορες ανακοινώσεις του πλοίου και να τις ακολουθείτε όταν αυτό απαιτείται. Μην διστάσετε να ζητήσετε τη βοήθεια του πληρώματος για ό,τι χρειαστείτε. Παρακαλούμε να παρακολουθήσετε με προσοχή το ενημερωτικό βίντεο που θα προβληθεί με χρήση προσωπικής για τα σχετικά μέσα του πλοίου. Ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Hellenic Seaways και σηκούμε στο καλό ταξίδι. Good morning, ladies and gentlemen. Hellenic Seaways, the captain Petrides Evstratios, the officers and the crew, welcome you on board Flight 4. Our destination are Poros, Hydra, Hermione, Spetses, Porto Heli. May we remind you that during the trip is not allowed to stay in the open space of the vessel. Also, we remind you that smoking is not allowed in any place on board. May we ask you to listen attentively to the valve's announcement and follow the instructions when this is necessary. Please do not hesitate to ask any help from a crew or anything you may require. We will kindly ask you to watch a video with useful instructions and information for the vessel safety equipment. Thank you for choosing to see once and wish you a pleasant trip.
Ήλιο έχει συμμορφωθεί πλήρως με όλους τους διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς ασφαλείας που αφορούν την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Όλο το πλήρωμα είναι πλήρως εκπαιδευμένο για να σας εξασφαλίσει ένα ασφαλές και ευχάριστο ταξίδι. Με την ταινία αυτή θα σας γίνει μια σύντομη ενημέρωση για τα βασικά μέτρα ασφάλειας επιβατών και τους τρόπους διαφυγής και διάσωσης σε περίπτωση ανάγκης. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και σας ευχόμαστε καλό ταξίδι. Για την ασφάλειά σας σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, θα ακούσετε το σήμα γενικού συναγερμού που αποτελείται από 7 ή περισσότερους βραχείς συρριθμούς, ακολουθούμενος από έναν μακρύ συρριθμό από το μεγαφωνικό σύστημα και την σφυρίχτα του πλοίου. Στην περίπτωση αυτή, όλοι οι επιβάτες θα πρέπει να φορέσουν τα σωσίδια τους. Τα ατομικά σωσίδια βρίσκονται τοποθετημένα κάτω από τα καθίσματα. Οδηγίες χρήσεως σωσιβίδιων. Φορέστε το σωσίδιο περνώντας το πάνω από το κεφάλι σας. Περάστε τη ζώνη πίσω από τη μέση σας. Ασφαλίστε την κλειδώνοντας την μέσα στην πόρτη. Σφίξτε την καλά. Είναι επικίνδυνο να πηδάτε από μεγάλο ύψος. Εάν παρόλα αυτά χρειαστεί να πηδήξετε, πιέστε καλά και με τα δύο σας χέρια το σωσίδιο προς τα κάτω. Για τον εντοπισμό σας, το σωσίδιό σας διαθέτει ανακλαστικές ταινίες, σφυρίχτρα και φως που ανάβει όταν έρθει σε επαφή με το νερό. Εάν χρειαστεί, το πλήρωμα στου σταθμού συγκέντρωσης θα σας δώσει σωσίδια για ενήλικες, για παιδιά και βρέφη, καθώς και υπερμεγέθη σωσίδια. Σε κατάσταση ανάγκης, τα μέλη του πληρώματος που φέρουν το διακριτικό περιβραχιόνιο πορτοκαλί χρώματος είναι εντεταλμένα να παρέχουν συνδρομή στους επιβάτες. Αν απαιτηθεί η εκένωση του πλοίου, παρακαλούμε μεταβείτε στην πλησιέστερη έξοδο ακολουθώντας τις οδηγίες της κάρτας που βρίσκεται στη θήκη του καθίσματός σας. Το σήμα κινδύνου συναγερμού και η συγκέντρωση των επιβατών στο σταθμό συγκεντρώσεως δεν σημαίνει και εγκατάλειψη του πλοίου. Η εντολή της εγκατάλειψης δίνεται προφορικά από τον πλοίαρχο και επαναλαμβάνεται από τους αξιωματικούς. Για να επιβιβαστείτε στις οσιβείες σχεδίες θα πρέπει πρώτα να... Σύμφωνα με τον κανονισμό του λιμένου σπόρου, είμαστε υποχρεωμένοι να πλέψουμε με δεδομένη ταχύτητα. Ευχαριστούμε. May I have your attention, please, ladies and gentlemen, due to regulation given by the Port of Poros, we are obligated to sail under reduced speed. Thank you.
Λοιπόν, πεταρέλια, φτάσαμε στο προορισμό μας, τις Πέτσες. Πρώτη φορά εγώ εδώ, έγινα ο δεύτερος κουρίς, δεν το ήμουν αυτό, μετά από 30 χρόνια που βγήκε από το νησί. Μπορείς να πατέρας μου από το 1980. Ήταν εγώ ο επόμενος, the next one. Δεν πίσω μου το πλοίο, το Flying 4 με έφερε εδώ στις Πέτσες. Η στάση σε πόρο ήταν και Ερμιόνη. Ήταν συνεχίζει για Πόρτο Χέλι, είναι πάλι πίσω στον Πειραιά. Παντόφλα, τάνκερ, όλα μαζί. Εντάξει, μπορεί να είχαμε το σύσκεψη λίγο στραβά, με την παγαποδιά στον Πειραιά, στο λιμάνι πέρα στο πρώτο πλοίο. Και εντάξει, αυτή η φάση με το πλοίο που έχασα μου κόψε μία ώρα από την παρουσία μου πέρα στο νησί. Δηλαδή αν ήμουν πέρα, αν έφτασα πέρα στις 11, θα έφτασα στις 1. Δεν το σώσει ταξίδι από το Πειραιά στις Πέτσες με τις τάσεις σε Πόρο, Ίδρα και Ερμιόνη. Εντάξει, νομίζω 4 ώρες ή ακόμα και 3 ώρες μου φτάνουν. Να κάνω μια γρήγορη γύρα στο νησί, έτσι, να δω πώς είναι. Είμαστε εδώ στην αναμονή στο λιμάνι για ένα αεροδρομικό πλοίο. Είδε πίσω μου το ταχύπλο που με έφερε εδώ, το Flying Cat 4 Cherenny Seaways. Και μια γενική εικόνα εδώ πέρα στο λιμάνι. Πάμε χάρη με την Ίδρα. Εδώ τα αεροδρομικά είναι ένα ίδιο στο άλλο. Έτοιμα να μεταφέρουν ο κόσμο στα γειτονικά σημεία. Αυτό που έχω πατήσει με τα νησιά του Σαλονικού είναι ότι έχουν υποστήριξη μέσα στα λιμάνια. Δηλαδή έχουν πάρα πολλά υδρομικά σκάφη για τους τουρίστες και τους Έλληνες, αλλά έχουν ακόμα και παντόφλες. Οι παντόφλες είναι μια οικονομικά πλοία και πιο υπέρ συντηματασίδια. Δεν είναι για να κάνουν τώρα δρομολόγιο Πειραιάς Μύκονος, ας πούμε, ή Πειραιάς Ήρος. Βασικά Πειραιάς Ήρος μπορεί να κάνει μια παντόφλα, αλλά όχι τόσο πολύ έντονο. Δεν πρέπει να έχει πολύ πολύ καύσιμο μέσα. Λοιπόν, όπως τώρα, το βίντεο είναι στο βίντεο δεν βγήκε και πολύ μεγάλο, γιατί ήθελα να το καλύψω όλο, γιατί θα καταλάβει, δεν σας αρέσουν τα βίντεο με τα ταξίδια, με τα πλοία, αν και έχουν πολλές, αλλά μπορεί να καταλάβω ότι δεν σας πολύ αρέσει. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία, γιατί εγώ χαρά μου έκανα αυτά τα βίντεο, δεν μου κάνει καθόλου κόπο. Α, μαγκές, στο και αυτή τη λεπτομέρεια. Ότι έχω μαζί μου λεφτά για να πάρω και μαγνητάκι. Όπως συνηθίζω σε όλα τα μέρη που πηγαίνω. Σε όλα παίρνω μαγνητάκια, σε όλα, πραγματικά σε όλα. Δεν έχω φύγει ούτε σε ένα από νησί χωρίς να πάρω μαγνητάκι. Πάντα παίρνω μαγνητάκια, πάντα. Είναι νόμος για μένα. Τώρα θα κάνουμε και βίντεο εδώ πέρα μια γρήγορη βολτούλα σε χώρα. Κύριο οικισμό εδώ. Είδε. Πώς είναι. Τώρα για μπάνιο δεν βλέπω κάτι εδώ, κανένα διαθέσιμο σημείο. Είναι φέρει και μαγιά μαζί μου για λόγους ασφαλείας. Λοιπόν, το φλάκι θα φεύγει, πάει στο Πόρτο Χέλι, περιγύρω στα 15 λεπτά από την Πόρτο Πέτσες. Παιδιά, νομίζω σας είπα και στην αρχή, δεν ξέρω. Θα δω το preview του βίντεο, ότι είναι το τελευταίο νησί του Σαλονικού που επισκέπτομαι μέχρι τώρα. Έχω πάει Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες και βάλε μέσα και Σαλαμίνα, αν είναι του Σαλονικού. Μπορεί να είναι. Έλα, Σαλαμίνα είναι έλφαση, είναι πανεύκολο να πας και να χάσεις ένα πλοίο για μέσα μετά επόμενο. Οπότε το να χάσεις είναι ανούσιο, δεν έχει καθόλου σημασία. Ούτε οικονομικά, ούτε χρονικά. Κάθε κάποια έχει πλοίο πάει στη Σαλαμίνα. Ενώ εδώ έχει κάθε μία ώρα. Κάθε 2-3 ώρες. Δεν έχει συνέχεια. Είσαι κάνει πολύ ζέστη. Μέσα στο πρίχιο κοντίσον και πάγωσα και ήμουν μέσα. Αλλά δεν έχει σημασία. Τώρα βγήκαμε μέσα στη ζέστη, ξανά. Και πάμε να κάνουμε μια γρήγορη αναδρομή. Μια γρήγορη βολτούλα εδώ στο νησί, για να δούμε λίγο αν μπορούμε να προσεγγίνουμε τα άλλα που έχουμε επισκεφθεί μέχρι τώρα.
Για να ξέρετε, θα το πω και στο βίντεο που θα κάνω πέρα στο νησί, ότι εγώ είμαι χαρούμενος στο τελευταίο που έχω κάνει. Για μένα ήταν εντελή φάση αυτή. Τώρα να πηγαίνω στη διαφορετικά σημεία, γιατί κάνουμε την νησιά σε την περίπτωση. Και τώρα, επόμενο νησό στιγμή είναι το εξωτερικό. Να πάω τα σύνδεση στο εξωτερικό. Αυτό είναι ο επόμενο γνωστό. Για τα ταξίδια. Δεν κοιτάς και τέλος αεροπλάνο οπωσδήποτε. Δεν πας με πλοίο με το εξωτερικό έτσι και αλλιώς. Είναι δύσκολο. Δύσκολο με τη φάση ότι δεν πάνε τα τεχνηματογράφα πανεμόνου με αεροπλία. Όχι, είχε κάποιο νόημα, απλά δεν κάθεσαι και πολύ ώρα στους πορισμούς. Πέρυσι είχα πάει κουσάντας, είχα για 5 ώρες. Και μετά φύγαμε πάλι. Άρα, και αυτούς βελαβάνες ότι σαν τα στιγμή μου στο εξωτερικό. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι ένα βίντεο πέρα στις πέτσες. Δείτε στον πρώτο part. Αν και δεν θα ονομαστεί έτσι, θα ονομαστεί vlog Flanga 4. Δηλαδή, επικεντρωθήκαμε στο ταξίδι με το πλοίο και όχι στο ταξίδι στο νησί ακόμα. Θα κάνω βίντεο αποκλειστικό για το νησί και για τις πέτσες. Και τα λέμε στο μόνο βίντεο. Και μπορεί να κάνουμε και ένα πανάκι, αν μας μείνει λίγο στο νόσο για το τέλος. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το ρέκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που έρευνα το τέλος και ακολουθήσατε. Να τα πούμε στο επόμενο βίντεο από τις πέτσες. Γεια σας.